Έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, κύριε Νίκο Αμπατιέλου. Καλώς ορίσατε στο νησί μας. Καλώς σας βρήκα. Θα πω απευθείας στις ερωτήσεις. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών, ποιοι είναι οι στόχοι του ΚΚΕ και αν θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, μπορεί να επηρεάσει και τις εθνικές εκλογές. Εμείς πιστεύουμε και δίνουμε τη μάχη μία συνολικά. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας λόγω της υποψηφιότητας που συζητάμε, αλλά λέμε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία και τελικά αυτό είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Να δώσει ο λαός μία απάντηση δυναμώνοντας το ΚΚΕ παντού, σαν μια γνήσια ψήφο και στάση καταδίκης απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνει τη σφραγίδα της σε όλα τα βάσανα που ζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια, αλλά και να στηρίξει παντού και σε δήμους και σε περιφέρειες μια γραμμή που όχι μόνο είναι καταδίκη, καθαρή, γνήσια, που την επόμενη μέρα δεν θα είναι κάτι άλλο από αυτό που ψηφίζει, ξέρετε, το ΚΚΕ, είναι η πιο κρυστάλλινη φωνή, συνεπής, πολιτικά, μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό εκτιμάμε εμείς και νομίζουμε ότι το εκτιμά και πάρα πολύς κόσμος. Είναι εγγύηση ότι αυτά που λέμε πριν τις εκλογές είναι τέτοια που θα πούμε και μετά. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, είναι πάρα πολύ πιθανό να επηρεάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως μπορούν να επηρεάσουν και άλλες εξελίξεις οικονομικής φύσης. Την πορεία της σταθεροποίησης της οικονομίας, της ανάκαμψης, τα διεθνείς εξελίξεις γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλαγή των συσχετισμών σε γενικότερο επίπεδο ανάμεσα στους ανταγωνισμούς. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη από το λαό. Εμείς αυτό λέμε. Ότι με μια αλλαγή μιας κυβέρνησης, που μπορεί σε μερικά πράγματα όντως να διαφέρει κάπου, όπως είναι η σωματική αντιπολίτευση, αλλά στρατηγικά οι βασικές επιλογές συγκλίνουν και όσο πιο πολύ συγκλίνουν, τόσο πιο πολύ ανεβάζουν και τους τόνους στους τσακωμούς μεταξύ τους. Δεν έχει να περιμένει κάτι, έχουμε γνωρίσει και δεν έχουμε να περιμένουμε άλλο, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο από την αλλαγή αυτή. Η πολιτική μένει, όσα κόμματα και να αλλάξαν, και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε, και μαζί κυβερνήσανε, και με τσόντα τη Δημάρ, και με τσόντα το λαός. Όσο μένουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή την εξουσία τραβάμε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, τον καπιταλιστικό λέμε εμείς, τα προβλήματα για τη λαϊκή οικογένεια θα είναι όλο και χειρότερα. Ποιο είναι όμως το μοντέλο της πολιτικής διαχείρισης του ΚΚΕ? Εμείς έχουμε συνεπή και πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Μονομερή διαγραφή του χρέους. Γιατί ο λαός δεν είχε κάποιο όφελος από αυτό το χρέος το οποίο δημιουργήθηκε. Όλα τα λεφτά που δόθηκαν, δεν δόθηκε σε κανέναν από εμάς, δεν πήραμε εμείς δάνεια από την Ευρώπη, δόθηκαν σε μεγαλοεπιχειρηματίες, σε επιδοτήσεις διαφόρων ειδών, βασικά και κυρίως στους μεγάλους, και λεφτά τελικά που ήταν το εργαζόμενο λόγιο της φορολογίας. Δεύτερον, θα να ολοκληρώσω, γιατί έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και συγκεντρωμένη, ούτε τα αποκόβουμε. Μιλάμε για ένα συνεκτικό πλαίσιο πρότασης του ΚΚΕ συνολικά. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύουμε και είμαστε κάθετη σε αυτό ότι δεν αλλάζει αυτό το οποίο νιώθουμε και ζούμε και αντιδρά φυσιολογικά ο ελληνικός λαός μετά από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Αυτό ήταν ο χαρακτήρας της, ο ρόλος της, η αποστολή της από την αρχή της ίδρυσής της, να ευνοήσει δηλαδή τα μονοπόλια τα ευρωπαϊκά στο διεθνή ανταγωνισμό που ξύνονται πάνω στις πλάτες των εργαζομένων κάθε χώρας. Και τρίτο και πιο σημαντικό και ενία όλα αυτά με λαϊκή εξουσία. Με το λαό στο τιμόνι, τους εργαζόμενους και αυτούς τους παραγωγούς του πλούτου τελικά, ό,τι που βλέπουμε γύρω μας, ό,τι είναι παραγμένο, τα πάντα τα δουλεύει ο εργάτης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο αγρότης, αυτός να είναι στο τιμόνι της εξουσίας. Μάλιστα. Η θέση του ΚΚΕ αυτή τη στιγμή είναι αποδέσμευση από την Ευρώπη ή μένουμε στην Ευρώπη εάν γίνει η μονομερής διαγραφή του χρέους? Ενία, τα βλέπουμε και τα τρία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει έντονη συζήτηση μέσα έξω από το ευρώ. Ναι. Και καμιά φορά θέλουν και μας ρωτάνε, εσείς τι λέτε, μέσα. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι και η επόμενη μέρα να βγούμε το ευρώ. Βέβαια. Εμείς δεν λέμε γενικά και αόριστα έξω από το ευρώ, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κύρια, όντας μέσα σε αυτό, βαδίζοντας αυτό το δρόμο ανάπτυξη του καπιταλιστικού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι φιλολαϊκό ντε και καλά το να φύγεις από το ευρώ. Έχουμε βασανιστεί από τη σημερινή πολιτική, αυτή που εφαρμόζεται. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να σας πω το παράδειγμα που εδώ στην ΚΟ μπορεί να το γνωρίζετε και καλύτερα για από μένα, το τουριστικό κεφάλαιο. Πολύ πιθανό μια επιδίωξή του, το τουριστικό κεφάλαιο, με τα γνωστά. Να αυξάνει τα κερδοφορία του τεράστια,
και ταυτόχρονα εξοδοθώ υπάλληλοι να δουλεύουν μόνο και χειρότερες συνθήκες. 10-12 ώρες, μέσα στην ανασφάλεια, να δουλεύεις ένα χρόνο να μην να βρεις δουλειά τον επόμενο, απλήρωτη πολλές φορές, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, ατομικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Αυτό είναι. Και είναι και ένα παράδειγμα για το πώς κάποιοι που λένε να πηγαίνει καλά και το κεφάλαιο να πηγαίνουμε καλά κι εμείς. Και τα δύο μαζί δεν χωράνε στο YouTube. Αυτό δείχνει δηλαδή η πείρα και τη περιοχή εδώ πέρα. Αυτό το τουριστικό κεφάλαιο λοιπόν. Θα ήταν φιλολαϊκό να ακολουθήσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, μια γραμμή που μπορεί να θέλει το τουριστικό κεφάλαιο έξω από ευρώ. Γιατί να το θέλει αυτό? Γιατί μπορεί να θέλει να παίρνει ευρώ όταν θα έρχονται οι τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να πληρώνει με δραχμούλα. Να πληρώνει δηλαδή με ένα νόμισμα που θα μπορεί να υποτιμιέται, να μπορεί να είναι πιο φθηνό. Θέλω να πω ότι και είναι επιλογή τμήματων της αστικής τάξης της χώρας μας. Και δεν πρέπει εμείς να μένουμε μόνο σε αυτό. Εμείς λέμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προφανώς σημαίνει και έξω από το ευρώ. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Και μια άλλη οργάνωση της οικονομίας. Είναι όμως έτοιμη η Ελλάδα να βγει από το ευρώ? Δηλαδή θα μπορέσει να αρθοποδήσει από τη στιγμή που μας δανείζουν, θα μπορέσει να αρθοποδήσει η Ελλάδα αν βγει από το ευρώ? Εμείς λέμε να βγούμε από τη Μαντρίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα ακριβώς, όταν είμαστε έξω από το ευρώ? Υπενθυμίζω, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε συνολικά. Υπάρχουν δυνάμεις που είναι έξω από το ευρώ και μπορείτε να τις ρωτήσετε πώς το σκέφτονται εκείνες. Εμείς πιστεύουμε ότι έξω από το ευρώ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με καπιταλισμό, με τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα, αναγνωρίζοντάς τις, προφανώς θα υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα. Το καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για ριζική αλλαγή και στο επίπεδο της οικονομίας που θα εκφραστεί συνολικά στην αντιμετώπιση και με τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς πιστεύουμε ότι μια αλλαγή σημαντική στην Ελλάδα δεν είναι στατικό, ούτε οι εξελίξεις είναι στατικές. Έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα. Μια πραγματικά μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει, αν θέλετε, όπως λέμε και εμείς, καμιά φορά τη φλόγα για φιλολαϊκές αλλαγές και στις γύρω περιοχές. Και γενικότερα. Και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, μάλλον καλούμε τους εργαζόμενους να αναρωτηθούν. Οι θυσίες που κάνουν σήμερα, που είναι τεράστιες και ματώνει ο λαός σήμερα, ο δρόμος που σου δείχνουν, ποιος είναι? Είναι να βγεις τελικά νικητής εσύ? Όχι. Είναι να βγει νικητής το ελληνικό κεφάλαιο στον οξυμένο ανταγωνισμό. Γι' αυτό ότι δέχεσαι και ανάπτυξη που αν έρθει, που είναι πολύ πιθανό να έχει, το που δεν καταστροφολογεί, μπορεί να έρθει, είναι στα αποκαίδια των εργατικών δικαιωμάτων. Η δικιά μας φτώχεια, έτσι όπως τη δημιούργησε, είναι τα κέρδη και η ανάπτυξη με την οποία βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Και μπορεί να πανηγυρίζουν πιο έντονα στην πορεία. Στην τσέπη μας, εμείς ανάπτυξη, νομίζω, είναι καθαρό αν είδαμε τελικά. Οπότε πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τέτοιο κριτήριο, ο λαός που να ξεχωρίσει τα συμφέροντά του από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών. Και αν έχει αυτά τα συμφέροντα, και σήμερα μπορεί να δώσει σημαντική απάντηση με ισχυρό ΚΚΕ και βασικά να ανασυνταχθεί το κίνημα για να μπορέσει να ανοίξει και ο δρόμος για ριζικές αλλαγές. Ακόμα ένα ερώτημα θα ήθελα να κάνω: αν θα μπορούσε το ΚΚΕ να συνεργαστεί με κάποιον ακόμα? Βλέπετε στον ορίζοντα ότι υπάρχει πιθανότητα θα μπορούσε το ΚΚΕ να συνεργαστεί με κάποιον ακόμα? Έχουμε ορίσει άλλο προσανατολισμό στο θέμα των συνεργασιών. Γιατί πιστεύουμε ότι οι συνεργασίες κομμάτων από τα πάνω δεν είναι ουσιαστικές και πλατιές συνεργασίες τελικά. Ναι. Θεωρούμε και προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία τη μεγαλύτερη και την πιο ρεαλιστική να γίνει η συνεργασία σήμερα, που είναι η συνεργασία των κοινωνικών δυνάμεων. Οι εργαζόμενοι μαζί με τους φτωχούς αγρότες. Οι εργαζόμενοι με τους φτωχούς αγρότες μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους που σήμερα καταστρέφονται. Μαζί με την νεολαία. Αυτό το τμήμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ευρύτερο από το να πούμε ότι ένα κόμμα, δύο κόμματα της αριστεράς μόνο. Ανεξάρτητα από τα μπέλες, εγώ είμαι μνημονιακός, αντιμνημονιακός, εγώ είμαι δεξιός, εγώ είμαι αριστερός. Η πιο πλατιά συνεργασία που όμως είναι η βάση τα κοινά συμφέροντα τα οποία έχουμε. Γύρω από αυτά τα κοινά συμφέροντα μπορεί να φτιαχτεί μια ανίκητη δύναμη, που είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Και θα ήθελα στο τέλος ένα δικό σας μήνυμα στην κάμερα για να σας ακούσει οι πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν. Νομίζουμε ότι μπορούμε να πάρουμε μία ανανάσα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και με το αποτέλεσμα των εκλογών. Να είναι η επόμενη μέρα, μέρα συζήτησης ουσιαστικής και με μεγαλύτερη δύναμη αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα όμως και από αγώνα. Εμείς δεν λέμε ποτέ, ούτε είπαμε, ότι είμαστε οι μεσίες που κάποια μόνο με την ψήφο. Η ψήφος έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση. Ο λαός δεν πρέπει να χάσει καμία ευκαιρία να τιμωρήσει αυτούς που του έχουν καταντήσει τη ζωή σήμερα. Όμως χρειάζεται οργανωμένα, ενωμένα,
λαός, νεολαία, να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική.